Φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδριο. Από όπου θα παρακολουθήσουμε παρέα τον αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον Απόλλωνα Πάτρας για την 13η αγωνιστική της Α1. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Να το βλέπουμε και τους τρεις διαιτητές, τους άρχοντες της συνάντησης. Πιο συγκεκριμένα, κέντρες από την Αθήνα. Ο Νίκος Αυλανός, ο Αργύρης Καλδύρης και ο Νίκος Χιώμος. Ενώ εδώ είναι και οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Μανταλόν, Σιγάλας, Τσαλδάρης, Σεραπίνας, Σκέλης, Καλαϊτζής, Ηλιάδης, Βίλκινσον, Φλέτσερ, Παντελιάδης, Μάσια και Γιαννούλης για τον Αντρέα Ματζόν, ο οποίος δεν έχει στη διάθεσή του τον Τερέλ Κάσελ. Ίσως θα τον δούμε αργότερα. Με εγχειρήσεις σκολικοειδίδες από την πρωτοχρονιά δεν αγωνίζεται μέχρι σήμερα. Εδώ και οι παίκτες που βρίσκονται στη διάθεση του Ιδη Τσαπούρης για τον Απόλλωνα Πάτρας, Πετρόπουλος, Εκινέ, Κουμπούρας, Γιωσίποβιτς, Πετρόπουλος, Γιώργος, Όλιμπερ, Κάρνερ, Μπόζοβιτς, Στάρτσεβιτς, Πασκάλης και Σταυρόπουλος. Μαζί μας στον σχολιασμό του αγώνα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από τον πάγκο του Άρη και ξέρει καλά τι σημαίνει να δουλεύεις για αυτή την ομάδα, τι πίεση συνεπάγεται. Να εδώ και οι διαιτητές στους οποίους αναφερθήκαμε νωρίτερα. Ζαβρανός, Καλδύρης και Σιόμος, κέντρες από την Αθήνα. Ο Στράτος Κουκουλεκίδης λοιπόν μαζί μας στο σχολιασμό. Καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά βέβαια μέσα από τη συχνότητα του Sport Plus, το οποίο δίνει τη δική του μάχη για να βρίσκεται κοντά στο ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο. Αυτός είναι ο Αντρέα Ματζόν, προπονητής του Άρη, ένας άνθρωπος που προκάλεσε διφορούμενα σχόλια όταν επελέγει από την ΚΑΕ Άρης, αλλά κάνει μια εντυπωσιακή πορεία, καλύτερη από αυτή που ανέμενε ο κάθε και ο πιο αισιόδοξος φίλος του Άρη. Οι κίτρινοι που βρίσκονται μέσα στους στόχους τους τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρωλίγκα. Αυτός είναι και ο Ιβι Τσαπούριτς, είναι ένα όνομα με τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Γεννημένος στο Split της Κροατίας, αγωνίστηκε 15 σεζόν στη Γιουγκοπλάστικα και άλλα δύο στη Σιπένικ. Να εδώ και η πρώτη πέντε για τις δύο ομάδες. Καλαϊτζής, Τσαλδάρης, Σκέιλς, Σιγάλας και Μάσεϊ. Ο Σιγάλας σε θέση 4 χρησιμοποιείται συχνά πυκνά φέτος από τον Αντρέα Ματζόν. Εδώ και η πέντε για τον Ιδη Τσαπούρης. Γκάρνερ, Πετρόπουλος, Όλιβερ, Γιωσίποβιτς και Μπόζοβιτς. Κοντά στο καλάθι ο Μπόζοβιτς. Γιωσίποβιτς power forward μέχρι στιγμής ο καλύτερος παίκτης του Απόλλωνα Πάτρας για τη φετινή σεζόν, ενώ το βλέπουμε και στις cheerleader του Άρη δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι των κιτρίνων. Αυτός είναι ο Νίκος Αυλανός, ο πρώτος διαιτητής της συνάντησης. Τα πάντα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν εδώ στο Αλεξάνδριο. Άρης Απόλλων Πατρών για την 13η αγωνιστική. Πρώτη επίθεση είναι για τους κίτρινους. Με τον Τζέρεμι Μάσεϊ θα τον δείτε να φορά κίτρινες, μαύρες κάλτσες. Έχει φορέσει μέχρι και διαφορετικού χρώματος κάλτσες σε παιχνίδι. Ο Αμερικανός που θέλει να εντυπωσιάσει. Άστοχο το πρώτο σουτ από τον ίδιο και το φάουλ πάνω στον Γιώργο Σιγάλα. Σιγάλας ο οποίος κάνει θράψη το φάουλ από τον Κρις Γκάρνερ. Έχουμε να πούμε πολλά και για τον ίδιο στη συνέχεια. Αυτός είναι ο Γιώργος Σιγάλας, ο οποίος κάνει θράψη αγωνιζόμενος κοντά στο καλάθι πλέον και όχι μόνο. Είναι το στυλ του Άρη φέτος που χωρίς τον κλασικό center four, νομίζω ότι είναι μια καλή συνταγή. Δίνει πολλές λύσεις. Σιγάλας έχει καλύψει 4 από τις 5 θέσεις της πεντάδας. Σε όλη την καριέρα του, ναι. Ακριβώς, και μάλιστα φέτος τον Άρη έχει αγωνιστεί από άσος, small forward, power forward μέχρι και center. Το πρώτο καλάθι δεν έρχεται από τον Chris Garner. Και τώρα ο Άρης ο οποίος προσπαθεί να τρέξει με τον Γιώργο Καλαϊτζή, αλλά οι πατερινοί έχουν επιστρέψει. Καλαϊτζής θα βγάλει στην αριστερή γωνία για τον Άλεξ Κέιλς. Αυτός δεν θα επιχειρήσει το τρίποντο, δεν τα πήγε καθόλου καλά στο σουτ κόντρα στην Ορτές την προηγούμενη Τετάρτη. Άστοχη και η πρώτη προσπάθειά του στο αυριστινό παιχνίδι. Και βέβαια πολύ καλός ευθυνδιασμός από πλευράς Απόλλωνα Πάτρας. Το τελείωμα από τον Ίβο Γιωσίποβιτς, αυτός είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής από το σύνολο του Απόλλωνα. Μάσεϊ κοντά στο καλάθι, 2-2 στο Φαρίζο Άρης, ο οποίος είναι μόνος δεύτερος στη βαθμολογία της Α1 σε αντίθεση με τον Απόλλωνα
που είναι τελευταίο στη βαθμολογία και εδώ τα βήματα από τον Σλόβαταν Μπόζοβιτς. Και υπήρξε double team πάνω του. Από τις πρώτες στιγμές βλέπουμε ότι η ομάδα της Πάτρας προσπαθεί να βάλει την μπάλα κοντά στο καλάθι, βλέποντας το χαμηλό σχήμα του Άρη. Και νομίζω ότι αυτός θα είναι ο τρόπος στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Καλά, η ζήγα του Σιγάλα θα σηκωθεί για τρεις ανενόχλητος, αλλά είναι άστοχος. Εύκολο το rebound από τον Μπόζοβιτς. Σε ρόλο οργανωτή ο Chris Gardner, ο οποίος ήρθε στα μέσα της σεζόν στον Απόλλωνα. Και όμως πέρυσι αγωνιζόμενος με την Λάρισα έδωσε πολύ καλά δείγματα. Ξεκίνησε φέτος τη χρονιά, εδώ θα στοχίσει το τρίποντο. Ξεκίνησε τη χρονιά στην Γαλλική Λίγκα με την Σολέ, πριν να έρθει στην Πάτρα να τη βοηθήσει να παλέψει για τη σωτήρια. Το φάουλ είναι πάνω στον Άλεξ Κέιλς. Από τον Γιωσίποβιτς. Ο Σκέιλς μέχρι στιγμής έχει τελικά από τον Πετρόπουλο το φάουλ. Ο Σκέιλς έχει σηκώσει εμπολής. Το σκορ για τον Άρη, που πάντως είναι μια ομάδα συνόλου και όχι ενός και μόνο παίκτη. Το 2-2 παραμένει. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νοθρά στο παιχνίδι. Νοθρά. Βλέπουμε ότι στην άμυνα η ομάδα της Πάτρας αφήνει τα ελεύθερα σούτ από την περιφέρεια. Και τώρα το ελεύθερο τρίποντο από τον Χρήστο Πετρόπουλο είναι εύστοχο. Είναι καλός παίκτης. Είναι με εμπειρία στην Α1 ο Χρήστος. Και το έχει το σούτ. Το ξέρουμε βέβαια εδώ και χρόνια από το Πανιόνιο. Έτσι. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, έχει πολύ καλή παράδοση απέναντι στον Άρη. Στον Άρη, μπράβο. 2-5 μπροστά ο Απόλλων. Σκέιλς θα προσεγγίσει το καλάθι και με ένα εξαιρετικό ανάποδο lay-up θα ευστοχίσει. 4-5 στα 3 πρώτα λεπτά του αγώνα. Ξαναβλέπουμε σε επανάληψη την εξαιρετική ενέργεια του Άλεξ Σκέιλς. Έχει μια πλαστικότητα στις κινήσεις. Μάκη Γιωσίποβιτς τώρα, καλή άμυνα από το Σιγάλα. 12 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Απόλλωνα. Να εδώ και αντιραματσό. Οι φίλοι των Κιτρίνων προσπαθούν να ζεστάνουν λίγο την ατμόσφαιρα εδώ στο Αλεξάνδριο. 2.000 περίπου από αυτούς στις κερκίδες ασφαλώς περιμένουν τα δύο πολύ μεγάλα ραντεβού που έχει ο Άρης μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ μεγάλο την Πέμπτη κόντρα στην Μπένετον. Με μία νίκη ο Άρης ουσιαστικά εξασφαλίζει την πρόκριση στους 16 της Ευρωλίγκα. Ενώ και την ερχόμενη Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου. Να υποθέσω ότι θα γίνουν δύο σίγουρα sold out. Και αυτό, αλλά πολύ περισσότερο, τρεις ελληνικές ομάδες βλέπουμε ότι προχωράνε στο top 16 στην Ευρωλίγκα και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ. 4-6 μπροστά ο Απόλλων με μία εύστοχη βολή του Chris Gardner. Σκέιλις. Θα γίνει το κλέψιμο χωρίς φάουλα από τον Πετρόπουλο. Τελικά η μπάλα στα χέρια του Γιωσίποβιτς, αν και ο Σιγάλας προσπάθησε να κάνει κλέψιμο στο κλέψιμο. Μπόζοβιτς κοντά στο καλάθι με την μπάλα του Σιγάλα. Γιωσίποβιτς σηκώνεται για τρεις. Θα στοχίσει το rebound από ποιον. Τελικά μακριά από το καλάθι από τον Ζαλδάρη. Καλαϊτζής. Η μπάλα θα περάσει σίγουρα από τα χέρια του Σκέιλς σχεδόν σε κάθε επίθεση του Άρη. Ζαλδάρης. Καλαϊτζής από τη δεξιά γωνία για τρεις. Άστοχος. Το rebound είναι από τον Τζίμι Όλιβερ. Και τι δεν έχει ζήσει αυτός ο παίκτης στα 37 πλέον. Γερόλικος, αλλά με εμπειρία που μπορεί να αποβεί καθοριστική για τους σκοπούς του Απόλλωνα. Γι' αυτό άλλωστε και τον έφερε στα μέσα της περίοδου. Σηκώνονται για τρεις. Προσπάθησε με ταμπλό. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Είναι ένας κλασικός σουτέρ και πέρσι αγωνιζόμενος στην Ευρωλίγκα είχε πάρα πολύ καλή παίζοντας στην Ολύμπια Λιμπλιάνας, έκανε καταπληκτικά παιχνίδια και παρόλη την ηλικία του νομίζω ότι είναι ένας αξιόλογος παίκτης που χρειάζεται και χρήση προσοχής. Εδώ βλέπουμε το φάουλ που σφύριξαν οι διαιτητές πάνω στον Γιώργο Σιγάλα, επιθετικό. Το χαρακτήρισαν, δεν συμφώνησε με αυτό ο Ράμπο του Άρη. Το ζητούμενο πάντως είναι ότι οι κίτρινοι έχουν ξεκινήσει μουδιασμένα.
Το rebound τώρα από το Σιγάλα, βλέπουμε εδώ και τα στατιστικά. 2 στα 7 σούτ εντός παιδιάς για τον Άρη, 2 στα 6 για την Πάτρα. 2 στα 7 όμως, όπως σωστά πλέον με διορθώνει ο Λευτέρης Βουλακτός, ο σκηνοθέτης μας. Κακό το σούτ από το Τσαλδάρη. Εύκολο το rebound για τους Πετρινούς. Και το κλέψουμε από το Σιγάλα. Να ευκαιρία για τον Άρη για να τρέξει, αλλά τελικά ο Μάσεϊ από την κορυφή της ρακέτας θα βρει τον Σκέιλς. Σαν σε προπόνηση από τη γωνία, θα στοχίσει ο Αμερικανός. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι οι πέντε παίκτες, οι μισοί παίκτες του Αντρέα Ματζόνι έχουν ταλαιπωρηθεί από ιώσεις τις τελευταίες ημέρες. Ο Σκέιλς είναι εκτός με σχολικό ειδίτιδα. Καθρεντερίτιδα ο Γιάννης Γιαννούλης βρίσκεται στον πάγκο. Γι' αυτό και το χειροκρότημα από τους φίλους του Άρη τους δείχνουν με αυτόν τον τρόπο την συμπαράστασή τους. Απλά βλέπουμε ότι η Πάτρα εκμεταλλεύεται προς το παρόν την κακή εικόνα που μας δείχνει ο Άρης και προσπαθεί με άναρχο τρόπο φυσικά να τρέξει, προσπαθώντας και να εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα κενά τα οποία όντως έχει, υπάρχουν στην ομάδα του Άρη. Ακόμη ένα εκμεταλλεύτηκε ο Chris Garner. Φτάνει την Πάτρα στους 8. Ο Άρης καθυλωμένος στους 4 εδώ και πολλή ώρα. Ο Ντράματζον σηκώνει τον Σπύρο Παντελιάδη. Έναν παίκτη που μπορεί να προσδώσει ένα διαφορετικό ρυθμό στην επίθεση κυρίως του Άρη, αλλά και μια ζωντάνια στην άμυνα. Καλαϊτζής. Pick and roll με το Σιγάλα. Θα πλησιάσει το καλάθι και ο Σιγάλας, αλλά δεν τα καταφέρει με το αριστερό layup που επιχείρησε. Όλιβερ. Εκεί αν τον αφήνει μόνο του, συνήθως τιμωρεί, αλλά τώρα η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Και το φάουλ είναι από τον Καλαϊτζή. Δεν στον και διαμαρτύρεται. Ο Άρης μάλιστα φτάνει στα 4 ομαδικά. Από το επόμενο η Πάτρα θα πηγαίνει σε βολές. Και βέβαια είναι απόλυτα λογικό το time out που ζητά ο Αντρέα Ματζόν. Ο Άρης μέσα στα πρώτα 6 αγωνιστικά λεπτά έχει σκοράρει 4 μόλις πόντους. Δείχνει να είναι χωρίς ρυθμό, χωρίς δυνάμεις. Το κυριότερο μέσα στη Θεσσαλονίκη χωρίς κάποιο transition για να λέει εύκολο lay up. Ενώ αντιθέτως, γρήγορα, Πάτρα, να πείσουν εμφυδιασμό. Ενώ αντιθέτως η Πάτρα μας μέχρι στιγμής έχει 4 εμφυδιασμούς, 4 ελεύθερα σούτ ουσιαστικά. Το θέμα μιλάει από μόνο του. Αυτό που προσφέρουν οι cheerleader του Άρη. Εδώ στο Αλεξάνδριο. Να εδώ και τα πρώτα στοιχεία, συγκεντρωτικά στατιστικά. Ο Άρης ο οποίος έχει 0% σε βολές και στα τρίποντα. Νομίζω ότι είναι εύκολοι οι λόγοι για τους οποίους βρίσκεται πίσω στο σκορ, καθυλωμένους μόλις στους 4. Ακόμα και στα rebound η Πάτρα είναι καλύτερη, 9 εναντίον 7. Ενώ σουτάρει με 50% σε βολές και σε τρίποντα. Έχει 1 στα 5 τρίποντα. Για την ομάδα του Ίβιτσα Μπούριτς, η οποία ερχόμενη στην Θεσσαλονίκη, είναι εδώ και Αντρέα Ματζόνου. Ερχόμενη λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του Απόλλωνα έλεγε ότι το ζητούμενο είναι οι δύο νίκες στα δύο επόμενα παιχνίδια και όχι στο απόψινό, καθώς έχει να αντιμετωπίσει στην σειρά στην Πάτρα, την Ολυμπιάδα, συντοπίτησά της βέβαια, και την ΑΕΚ. Αν πετύχει τις νίκες σε αυτά τα δύο παιχνίδια, θα πάρει πολύ βαθιές ανάσες ο Απόλλων. Να και ο Άρης, 3,5 λεπτά χωρίς σκορ από την στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη. Άστοχη προσπάθεια τώρα από τον Γιωσίμποβιτς. Και ο Άρης πράγματι προσπαθεί να τρέξει με τον Μάικ Γουίλκινσον, να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ο Μάικ Γουίλκινσον, ο οποίος πέρασε στην πεντάδα του Άρη, καθώς τον βλέπουμε εδώ να επιστρέφει στην άμυνά του, έχει καταπονηθεί ιδιαίτερα από το ξεκίνημα της περίοδου. Και βέβαια ο Αντρέα Ματζόν είναι λογικό να προσπαθεί να τον προφυλάξει, να τον ξεκουράσει σε δεδομένες στιγμές που υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Το τρίποντα από τον Τζίμι Όλιβερ. Αυτή την κίνηση την έχει κάνει εκατομμύρια φορές στη ζωή του. Είναι η κλασική του κίνηση, δεξιόστροφη τρίπλα και jump shoot εκτέλεση. Ο Απόλλων μπροστά με 4-11. Μάσεϊ, κοντά στο καλάθι, θα ευστοχίσει. Τζέρεμι Μάσεϊ μαζί με τον Μάικ Γουίλκινσον είναι οι δύο παίκτες που έχουν τραβήξει τα βλέμματα όλης της μπασκετικής Ευρώπης, θα έλεγα. Καθώς αγωνιζόμενοι στην Ευρωλίγκα κάνουν θράψη κοντά στο καλάθι. Να ο Πετρόπουλος. Το κλέψιμο τελικά από τον, αρχικά από τον Σκέλτς και τελικά από τον Γουίλκινσον. Ο Άρης βέβαια είναι αποχρεωμένος να πιέσει στην άμυνα για να βγει στον ευνηδιασμό, να δώσει έναν ρυθμό στο παιχνίδι του. Εδώ ίσως να υπήρξε και φάουλ από τον Γκάρνερ πάνω στο Παντελιάδη. Να εδώ ο Chris Garner. Βάλε ένα από πλάγια για τον Άρη. 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Αντρέα Ματζόν. Αυτός είναι ο Παντελιάδης.
Ένας ακόμη γνώριμος, ο Κώστας ο Πασχάλης, αρκετά έμπειρος στην Α1. Ο Πασχάλης έχει μεγαλώσει και στον Άρη, αλλά στα παιδικοφυλικά. Το τρίποδο τώρα από τον Άλεξ Κέιλς, 9-11 μειώνει ο Άρης. Να εδώ ο Αμερικανός, εκεί δεν είναι να τον αφήνεις. Έχει ούτως ή άλλως πάρα πολύ γρήγορη εκτέλεση, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Γκάρνερ, θα βγάλει έξω για τον Γιωσίποβιτς, θα προσπαθήσει να απαντήσει και θα τα καταφέρει. Να εδώ ο Ίβο Γιωσίποβιτς, ο οποίος δίνει εκ νέου αέρα 5 πόντων στην ομάδα της Πάτρας, 9-14. Και ενώ κλείνουμε τα πρώτα 8 αγωνιστικά λεπτά, Σκέλης, νέο τρίποντο, άστοχο και το ριμπάλ από τον Πασχάλη. Γιωσίποβιτς με αντίπαλο τον Μάση. Θα προσπαθήσει να πλησιάσει το καλάθι και το αριστερό χουκ. Άλλοι δύο πόντι για τον Γιωσίποβιτς, ο οποίος φτάνει πλέον στους 7 και βάζει τον Απόλλωνα μπροστά με άλλους τόσους, 16-9. Να και το κλέψουμε από τον Γιωσίποβιτς. Είπαμε εξ αρχής ότι είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει από το σύνολο της Πάτρας. Εδώ θα τελειώσει για τη φάση με αυτό το αριστερό lay-up και αφού απέφυγε τον Άλεξ Κέιλς, ο Απόλλων μπροστά με 18-9. Το σερί βλέπουμε 0-7, σε κάτι παραπάνω από ένα λεπτό. Γι' αυτό άλλωστε και σηκώθηκε ο Σάος Ηλιάδης. Κέιλς και πάλι για 3, εύστοχος. 12-18, μειώνει ο Άρης, ο οποίος πρέπει να ξυπνήσει αν θέλει να μην βρεθεί προ-προόπτου. Απλά ο Άρης επιτίθεται με κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ενώ βλέπουμε ότι η ομάδα της Πάτρας έχει πολύ καλή κυκλοφορία στην επίθεση και με αποκορύφωμα την απόδοση μέχρι στιγμής του Γιωσίποβιτς, ο οποίος δείχνει ότι είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή μέρα και το ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αυτό το ξέρουμε. Βλέπουμε εδώ και τις αλλαγές 2 από τον Αντρέα Ματζόν. Στη θέση του Σιγάλα ο Τσαλδάρης και στην θέση του Άλεξ Κέιλς ο Σάββας Ηλιάδης. Εδώ και τα τρίποντα 2-8, δηλαδή 25% για τον Άρη, 3-7, πολύ καλύτερο το 42% για τον Απόλλωνα. Και έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. Γκάρνερ, το σκρίνα από τον Πασχάλη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό pick and roll, δηλαδή σκρίν πάνω στην μπάλα. Γυρίζει ο ψηλός συνήθως παίκτης. Κόβει, παίρνει την κατεύθυνση προς την εσωτερική, ρακέτα, σταματώντας τον αντίπαλο point guard και προσπαθεί να φτάσει κοντά στο καλάθι. Στην προηγουμένη περίπτωση δεν λειτουργήσε για την ομάδα του Απόλλωνα. Παντελιάδης θα πάρει το φάουλ από τον Φάνη Κουμπούρα. Το βλέπουμε εδώ. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Μπούριτς. Αυτό είναι μόλις το τρίτο ομαδικό φάουλ όμως για τον Απόλλωνα. Ο Άρης δεν έχει πιέσει, δεν έχει πάει σε διεισδύσεις. Ηλιάδης, ακόμη ένα φάουλ αυτή τη φορά. Κάτω από το καλάθι, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Κουμπούρας πολύ γρήγορα φτάσει στα δύο, μέσα σε μία φάση ουσιαστικά. Στην ίδια κατοχή τουλάχιστον. Να εδώ ο Μπούριτς και ο Ματζόν, το κοντράστ. Είναι χαρακτηριστικό. Ο Ηλιάδης αστοχή στην πρώτη και αυτός με πυρετό τις τελευταίες ημέρες. Ο Κουμπούρας, από ό,τι φάνηκε με τις δύο αλλαγές που γίνανε, μπήκε αποκλειστικά για την αμυντική κάλυψη του Ηλιάδη. Το επιθετικό rebound ήταν από τον Wilkinson, αλλά το κόψιμο από τον Πασχάλη, κανονικό. Και τώρα μία επίθεση, 17 δευτερόλεπτα πλέον, στη διάθεση της Πάτρας, βλέπετε κάτω δεξιά, πόσο χρόνος απομένει. 18-12 μπροστά από όλων. Ασφαλώς, στα 8 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει η επίθεση με τον Κάρνερ. Να αναζητά τον Όλιβερ. Εκεί γίνεται το κλέψιμο όμως από τον Παντελιάδη τελικά, ο οποίος δίνει στον Μάσεϊ. Ο Άρης δεν μπορεί να εκδηλώσει επίθεση. Με αυτό το σκορ 12-18 ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος. Η Πάτρα έχει κερδίσει μέχρι στιγμής εντυπώσεις, αλλά βέβαια αναμένεται με ενδιαφέρον και η αντίδραση του Άρη. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε εδώ στο Αλεξάνδριο. Άρης 12, Απόλλων Πατρών 18. Και βέβαια η αιτία για αυτό το αποτέλεσμα, εδώ και η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη με τον επικεφαλής τον Τζόνι Κορέζη και η τσιγλίτερ του Άρη. Οι λόγοι πολλοί για αυτό το 12-18. Εμείς ακούμε τον Στράτο Κουκουλογίδη, προπονητή της Στρούμνιτσα, πρωτοπόρου του πρωταθλήματος στα Σκόπια. Πιστεύω ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ο Άρης βασίστηκε περισσότερο στην ατομική έξαρση.
των παικτών του. Και αυτός ήταν ο λόγος που έφτανε πάρα πολύ δύσκολα στο καλάθι, εν αντιθέσει με την Πάτρα, η οποία και είχε καλύτερο ρυθμό και transition game και εκμεταλλεύτηκε τα ελεύθερα σούτ τα οποία υπήρχαν για την ομάδα της. Κουμπούρας πλέον σε ρόλο οργανωτής στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, δικαίωμα για βολές. Ο Μπούριτς ήθελε και το καλάθι. Ήθελε το καλύτερο δυνατό από αυτή τη φάση, νέα δωματζόν. Το φάουλ είναι από τον Σάβα Ηλιάδη. Κουμπούρας ευστοχή στην πρώτη βολή. Θα στοχίσει στην δεύτερη, το ποσοστό του 77% μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα από τη γραμμή. 12-19 το σκορ. Τσαρδάρης για τον Wilkinson. Αυτό είναι το παιχνίδι του Άρη. Σε κάθε περίπτωση θέλει να περάσει την μπάλα στα forward που έχει κοντά στο καλάθι. Είναι η πρώτη φορά που εκμεταλλεύτηκε κάτι τέτοιο απόψε η ομάδα του Αντρέα Ματζόν, ο Αμερικανός. Ή Σκοπιανός, πλέον. Μάικ Wilkinson. Θα ευστοχίσει, 14-19. Κουμπούρας με αντίπαλο τον Ηλιάδη. Πασχάλης, καλή άμυνα, η πρώτη καλή άμυνα για τον Άρη. Καλή άμυνα είναι αυτοδικαίως εφόσον εξαντληθούν τα 24 δευτερόλεπτα από την επιτιθέμενη ομάδα. Βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση η Πάτρα χαμήλωσε λίγο το σχήμα της, χρησιμοποιώντας τον Εκκινές θέση 4. Με σκοπό να τραβήξει πιο έξω από τη ρακέτα τον... τον Wilkinson. Όχι τον Wilkinson, τον Massey, ο οποίος το μαρκάρει. Αλλά ο Massey έχει καλύτερη κίνηση μέσα στην επίθεση και αυτός είναι ο λόγος που θα φτάσει πολύ πιο εύκολα στο καλάθι. Όπως συνέβη και τώρα, 16-19 μειώνει ο Άρης. Ο οποίος αν είναι σοβαρός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Εντός έδρας πόσο περισσότερο και εκτός έδρας που έχει δείξει φέτος ότι κερδίζει τα παιχνίδια που πρέπει να κερδίσει. Κώστας Πασχάλης όμως, ένα δικό του παιδί, θα δώσει εκ νέου προβάδισμα 5 πόντων στην Πάτρα, 16-21. Παντελιάδης. Από τα σκρίνη θα βγει ο Ηλιάδης. Με αντίπαλο τον Τζίμι Όλιβερ είναι πιο κινητικός, καλύτερη τρίπλα για τον Massey. Θα πάρει το φάουλ, η μπάλα δεν θα καταλήξει το καλάθι. Δικαίωμα για βολές, εδώ το φάουλ από τον Εκκινέ, ο Βασίλης Εκκινέ, το όνομα του οποίου ακούστηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια μέχρι να πάρει την ελληνική ηθαγένεια και να μπορέσει να αγωνιστεί ως Έλληνας. Το βλέπουμε εδώ να αποσύρεται από τον Μπούριτς. Ξεκίνησε καλά, απλά τα τελευταία 1,5 χρόνο βλέπουμε ότι η πορεία του δεν ήταν η αναμενόμενη. Δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Α1. Ακριβώς. Εκείνο που έχω να προσέξω πάλι είναι ότι ο Άρης συνεχίζει να επιτίθεται με ατομικές κινήσεις των παικτών του. Δεν προσπαθεί μέσα από μια οργανωμένη επίθεση να κάνει κάποιο σκορ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εντολή. Και να το καλύτερο, το πιο εντυπωσιακό καλάθι του αγώνα. Ο Μάσα, ο οποίος αστόχησε τη βολή. Προσπάθησε ο Wilkinson με το επιθετικό rebound. Ξαναβλέπουμε εδώ να τελειώσει τη φάση, αλλά ήρθε από εκεί πέρα ο ιδιαίτερα αλπικό Τζέρεμι Massey για να βγάλει όλο το άκτη του στο αντίπαλο καλάθι. Ο Άρης μειώνει 18-21. Και να το χειροκρότημα για τον Γιάννη Γιαννούλη. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που οι φίλοι του Άρη του το χαρίζουν αυτό το κοπλιμέντο απλόχερα. Καθώς παρά το ότι δεν έχει προλάβει μέχρι στιγμής λόγω των προβλημάτων να βοηθήσει την ομάδα έτσι όπως θα ήθελε τουλάχιστον ο Χαρτιτσιώτης, είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Το τρίποδο τώρα από τον Όλιβερ. Και να ο Ματζόν, ο οποίος ετοιμάζει τον Άλεξ Κέιλς για να τον ξαναπεράσει στην πεντάδα του Άρη. Γιαννούλης προσπαθεί να παίξει με τον Τσαλδάρη, ο οποίος δείχνει να χτύπησε κιόλας. Οι διαιτητές δεν είδαν κάτι το μεμπτό πάντως. Κουβούρας. Απόλλων μπροστά με 18-24 και τώρα το άστοχο τελικά λέει από τον Πασχάλη. Ηλιάδης. Θα βρει το Γιαννούλη κοντά στο καλάθι, εκεί δεν σταματιέται ο Γιάννης Γιαννούλης. 20-24. Το θέμα πάντως είναι ότι ο Άρης μέχρι στιγμής βλέπει την πλάτη της Πάτρας στο σκορ στα 7 λεπτά για το ημίχρονο.
Πετρόπουλος. Αναζητά τον Τζίμι Όλιβερ και τον βρίσκει. Πατάει γραμμή ο Αμερικανός. Το σούτ του σε άλλο είναι άστοχο και από τα χέρια του Γιωσούποβιτς. Εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό παραδέχεται και ο ίδιος. Προς τον Νίκο Ζαβλανό. Και οι αλλαγές 2 για τον Μπούριτς. Όλιβερ και Κουμπούρας εκτός αγωνιστικού χώρου. Στάρσεβιτς για πρώτη φορά στην διάρκεια του αγώνα απόψε στην πεντάδα της Πάτρας. Ξαναπήγε και ο Κάρνερ. Ενώ στην θέση του Παντελιάδη πέρασε ο Άλεξ Σκέιλς για τον Άρη. Τσαλδάρης. Θα βρει τον Σκέιλς στον τρίποντο. Τσαλδάρης. Θα χάσει την τρίπλα, θα κάνει το λάθος. Σαν να είναι ματιασμένοι οι παίκτες του Άρη μέχρι στιγμής. Κάρνερ. Αυτός είναι ο λόγος που ο κύριος Ματσόν προσπαθεί με τις συχνές αλλαγές να μπορέσει να βρει κάποιο ρυθμό. Βήματα τώρα από τον Στάρσεβιτς. Σωστό το σφύριγμα από τον Αργύρη Καλδίρη, τον δεύτερο διαιτή της συνάντησης. Κάτω από το καλάθι δεν κράτησε σταθερό πόδι ο παίκτης της Πάτρας. Έχει αλλάξει κατά 3 φορές τους περιφερειακούς του παίκτες, προσπαθώντας να βρει το ρυθμό αυτό. Αλλά και από την άλλη βλέπουμε ότι η Πάτρα συνεχίζει να ελέγχει το παιχνίδι. Να τώρα το τρίποδο από τον Άλεξ Σκέιλς. Μειώαση του Σκέιλς. Μειώνει τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της. Στον 1, 24-23 μπροστά από όλων. Ο Σκέιλς που έχει φτάσει στους 11 με 3 στα 5 τρίποδα μέχρι στιγμής. Πραγματικά όαση. Βλέπουμε εδώ και την πρώτη περίοδο. ΑΕΚ ΑΕΛ στην Αθήνα στο ΆΚΑ 17-18. Ντέρμπι και εκεί. Ντέρμπι μάλιστα επιβίωση θα το χαρακτηρίζα. Να τώρα ο πρώτος ευνηδιασμός για τον Άρη. Το πρώτο εύκολο καλάθι και συμπίπτει με τη στιγμή, τη χρονική που ο Άρης περνά μπροστά στο σκορ. 25-24 με το τελείωμα αυτό, η assist είναι του Άλεξ Σκέιλς. Το τελείωμα του Σάβα Ηλιάδη, βούτυρο στο ψωμί του. Ναι, πιστεύω ότι αυτά τα εύκολα καλάθια δίνουν μεγάλη όθηση στο... μεγάλη όθηση στην ομάδα. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι η ομάδα της Πάτρας αρχίζει να δείχνει σημάδια κόπωσης. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ο προπονητής τους πήρε το time out. Έλεγα προηγουμένως ότι ο Σκέιλς μου θυμίζει τον Τζόνσον του Ολυμπιακού τη δεκαετία του 90. Τον Έντι Τζόνσον. Τον Έντι Τζόνσον, ο οποίος μπορούσε να βγει με το μισό πόδι από το οποιοδήποτε screen και να κάνει το γρήγορο shoot. Νομίζω ότι είναι ένας εκπληκτικός σκόρερ. Ο οποίος έχει βοηθήσει και ιδιαίτερα τον Άρη στην φετινή του πορεία. Άρης ο οποίος με μια νίκη την ερχόμενη Πέμπτη εδώ στο Αλεξάνδριο απέναντι στην Μπένετον του Νίκου Ζήση θα εξασφαλίσει την πρόκριση στους 16 της Ευρωλίγκας. Μια διάκριση, μια πορεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες του Νίκου Ζήση, δείγμα του ότι οι Έλληνες παίκτες κοσμούν πλέον τα γήπεδα της Ευρώπης και κοντά σε αυτούς ακολουθούν και κάποιοι προπονητές. Και νομίζω ότι η εθνική ομάδα μας έδωσε αυτή τη δύναμη της αναγνώρισης από σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Να εδώ και το σερί του Άρη. 7-0 στα τελευταία 2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι που έχει οδηγήσει τους κίτρινους στο 25-24. 5 λεπτά και 20 ακόμη δευτερόλεπτα για να φτάσουμε στα μισά του αγώνα. Γκάρνερ. Κοντά στο καλάθι, ποστάρει ο Γιωσίποβιτς. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, το ριμπάουντ από τον Γιαννούλη. Και σε ρόλο οργανωτή πλέον ο Σάβας Ηλιάδης. Κάτι το οποίο είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα κοντρά στον Πανελλήνιο στην Κυψέλη. Για πρώτη φορά φέτος, καθώς άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα για μία ακόμη χρονιά. Φέτος όμως με πολλές ατυχίες στην θέση του άσου. Να εδώ ο Γιαννούλης, ο οποίος θα καρφώσει σε μία εντυπωσιακή κίνηση. Με μία προσποίηση, άδειασε τον αντίπαλό του ο Γιάννης Γιαννούλης. Ξαναβλέπουμε, δείτε την προσποίηση με το δεξί χέρι. Προσποιήθηκε ότι θα δώσει ο Σεραπίνας, πήρε την τρίπλα το διάδρομο και κάρφωσε με το ένα. Δείγμα το πόσο μεγάλο ταλέντο διαθέτει ο Γιάννης και μακάρι να είναι γερός και να συνεχίζει να παίζει όμορφο μπάσκετ. 27-24 μπροστά ο Άρης, Πετρόπουλος θα τα καταφέρει. Να η εμπειρία. 27-26, ο Χρήστος Πετρόπουλος, πολλά χρόνια στο Πανιόνιο, φέτος έμεινε για πολύ μεγάλο διάστημα το καλοκαίρι χωρίς ομάδα, τελικά βρήκε.
τον Απόλλωνα για να συνεχίσει την καριέρα του. Σκέιλς και πάλι για τρεις. Άστοχος. 3 στα 6 για τον Αμερικανό. Ο Άρης μπροστά με ένα, 27-26. Πετρόπουλος. Γιωσίποβιτς από την πλευρά του Απόλλωνα έχει 9. Πασχάλης από το high post. Δεν θα μπορέσει να εκτελέσει. Και ο Γιαννούλης καθαρίζει τη φάση και τώρα ο Ηλιάδης θα πάρει το φάουλ από τον Στάρτσεβιτς. Με πολύ έξυπνο τρόπο σταμάτησε τον εφηδιασμό του Άρη. Ήταν smart foul που λένε οι Αμερικάνοι. Σταματάς τον εφηδιασμό, ένα σίγουρο καλάθι. Είναι κάτι που, τα τρίκ που χρειάζονται στον μπάσκετ. Ο έξυπνος παίκτης πάντα θα το κάνει αυτό. Ουσιαστικά φαίνεται το καθαρό μυαλό που έτσι έχει ένας παίκτης. Η καλύτερη κουβέντα. Καθαρό μυαλό. Όποιος αθλητής διαθέτει αυτό το προσόν, νομίζω ότι μπορεί και παίζει. Λιάδης. Για τον Wilkinson και τώρα Σεραπίνας. Σε ζώνη πλέον ο Απόλλων Πατρών για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Σεραπίνας. Ένας παίκτης που αποδεικνύεται μέχρι στιγμής κατώτερος των προσδοκιών. Ήρθε με ένα καλό όνομα από την Ζαλγκίρης Κάουνας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρει ρυθμό στον Άρη. Να και το τρίποδο από τον Πετρόπουλο, ο οποίος ξαναβάζει μπροστά τον Απόλλωνα. 27-29, ο Πετρόπουλος φτάνει πλέον στους 8. Λέγαμε νωρίτερα ότι έχει μια καλή παράδοση απέναντι στον Άρη. Για να δούμε αν θα την επιβεβαιώσει και απόψε εδώ στο Αλεξάνδριο. Ήταν κοντινή απόσταση για τον Χρήστοφ. Σουτάρει και από πιο μακριά. Πιο μακριά. Σκέιλς απαντά. Μάλιστα, χωρίς να κατεβάσει τα χέρια σε αυτή την εκτέλεση. Είναι μια match-up ζώνη που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει η Πάτρα. Από 3-2, από 2, ένας 2 γίνεται 3-2 και νομίζω ότι έχει αποκλειστικό αποδέκτη τον το Σκέιλς. Αλλά ο Αμερικάνος, είπαμε, είναι 4 κρύο, στα 7 τρίποδα πλέον. Κρύο χέρι, ζεστό χέρι, συγγνώμη. Και 14 πόντοι. Εδώ ο Αντρέα Ματζών χειροκροτεί τον Σάβα Ηλιάδη, καθώς η θέση του πέρασε ο Καλαϊτζής. Ο Ηλιάδης είναι μια κλασική περίπτωση ενός παίκτη που αγωνίζεται στη θέση 2, στη θέση του shooting guard. Αλλά βοηθάει και στον Άσο πλέον, καθώς ο Τερέλ Κάσλ βρίσκεται εκτός αγώνα. Ο Γιώργος Καλαϊτζής αντιμετώπισε προβλήματα, το ίδιο και ο Σπύρος Παντελιάδης. Σώθηκαν οι λύσεις για τον Άρη. Άγιος Σίμποβιτς με το αριστερό τελείωμα και αφού πρώτα ξεμαρκαρίστηκε. Πάλι μπροστά με ένα ο Απόλλων, 31-30. Και ο Γιωσίποβιτς φτάνει στους 9. Σεραπίνας. Ο κόσμος ζητά από τον Λιθουανό να σουτάρει από το τρίποντο. Τελικά το κάνει ο Σκέιλς, ο οποίος υπήρξε και φάουλ εκεί. Τελικά αυτό καταλογίζεται στον Στάρσεβιτς. Πάνω στο Γιαννούλη, δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές στο σέντερ του Άρη. Ο Σκέιλς ακόμα βρίσκεται πεσμένος κάτω στο παρκέ. Τώρα σηκώνεται καθώς ζήτησε φάουλ από τον Πετρόπουλο και μάλιστα προσπάθησε να μην χτυπήσει, να αποφύγει κάποιο άσχημο πέσιμο Σκέιλς, γι' αυτό και δεν πρόσεξε το σούτ που έκανε. Είναι εδώ και ο Τζίμι Όλιβερ που ξαναπερνά στην πεδάδο της Πάτρας, αυτός είναι ο Σκέιλς. Γιαννούλης αστοχή στην πρώτη. Το 30-31 παραμένει 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Σκέλης τα λέει και με τον Ματζόν. Ο Ιταλός τον περίμενε για παραπάνω από ένα μήνα στο ξεκίνημα της περίοδου, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα. Είχε χτυπήσει από την περίοδο της προετοιμασίας ο Άλεξ Σκέιλς. Είναι αλλά παίκτης που τον είδαμε και πέρσι με τα χρώματα της Ρεάλ. Είχε πολύ καλή παρουσία. Προερχόταν άλλωστε από τους Αντώνιο Σπέρς. Ακριβώς. Και τέτοιους παίκτες νομίζω ότι ο κάθε προπονητής έχει την υπομονή να περιμένει. Γιαννούλης έχασε 2 βολές νωρίτερα. Τώρα ξανακερδίζει φάουλ. Θα εκτελέσει άλλες 2, καθώς η Πάτρα φτάνει στα 5 φάουλ ομαδικά. Το δεύτερο για τον Μπόζοβιτς. Ξαναβλέπουμε εδώ πώς. Καθαρό το φάουλ. Ο Γιαννούλης στην αρχή νόμιζε ότι δόθηκαν και βήματα, γι' αυτό και πήγε να διαμαρτυρηθεί. Αυτή τη φορά την βάλανε μέσα, γι' αυτό και το παρατεταμένο χειροκρότημα από τον κόσμο. Ο Απόλλων Πατρών μπορεί να μην έχει την έγκλη περασμένων ετών, αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι σήμερα ήρθε να πουλήσει ακριβά το τομάρι του. Και γιατί όχι. Δεν έχει να και αυτό τίποτα. Δίνει πολύ καλή εικόνα του παιχνιδιού.
Γιωσίποβιτς για τρεις. Θα ευστοχήσει με αντίπαλο τον Σιγάλα. Γύρισε και εκτέλεσε σε ελάχιστο χρόνο. Ένας παίκτης 2-7 που σουτάρει καταπληκτικά. Φτάνει στους 12 και η Πάτρα μπροστά με 34-31. Σκέιλς. Η ασίστ στον Σεραπίνα. Αυτός δεν θα τελειώσει όμως Σεραπίνα στη φάση. Ο Λουσιανός δείχνει να μην πιστεύει στον εαυτό του και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να παίξει. Ήρθε με κάποιες περγαμηνές. Δεν δικαίωσε όσο έπρεπε. Τώρα ο Σκέιλς. Μπάλα μου είναι για τον Απόλλωνα. Σωστή απόφαση του Ζαβλανού. Του σώμου ήτανε. Δεν ήταν και κατάλληλη κίνηση 3 εναντίον 1. Εξαρρύπνωσαν σωστά τον εφηβιασμό. Ακριβώς. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. Ο Απόλλων μέχρι στιγμής θα πηγαίνει περίφημα εδώ στο Αλεξάνδριο. Προηγείται με 34-31 του χλωμού Άρη. Το φάουλ, για να δούμε από ποιον, από τον Σιγάλα ή από τον Γιαννούλη. Το pick and roll, το όπλο των φτωχών, όπως λέγεται, είναι νομίζω η πλέον ενδεδειγμένη επιθετική λύση της Πάτρας. Δίνει άλλες δύο βολές στον Πετρόπουλο. Στο λεπτό. Ο Άρης παίζει με 6 παίκτες αυτή τη στιγμή. Ο Γιαννούλης είναι τελικά. Τελικά ο Μάσα αλλάζει τον Γιάννη Γιαννούλη. Ο Άρης που ιτήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη στο ΠΟ από την Ορτές με 77-62. Εκεί όμως όπου είχε πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα και ουσιαστικά δεν πήγε ποτέ μέσα στον αγώνα. Τώρα βρίσκεται πίσω με 5, 36-31 μπροστά η Πάτρα μετά τις δύο βολές του Πετρόπουλου, ο οποίος φτάνει στους 10. Ο Πετρόπουλος έχει ξεπεράσει κατά πολύ το μέσο όρο του. Ναι, εδώ ο Μάσε διορθώνει την κατάσταση από το άστοχο λέει από τη Σιγάλα, 33-36. Αλλά η Πάτρα βέβαια δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται, θα ροκανίσει τον χρόνο. Θέλει να πάει μπροστά στο σκορ, στα αποδυτήρια. Εδώ όμως το κλέψιμο από τον Σεραπίνας, ο οποίος θα ξεκινηθεί μπροστά και θα καρφώσει. Να εδώ, μια τονωτική ένεση και για τον Άρη αλλά και για τον ίδιο τον Λιθουανό. 35-36 μειώνει στον πόντο Άρης. Και τώρα και ο Σίποβιτς θα πάρει το φάουλ από τον Σιγάλα, αλλά έξυπνο το φάουλ από τον forward του Άρη, καθώς είναι το τέταρτο ομαδικό. Έκοψε τον ευθυνδιασμό της Πάτρας από πλάγια η μπάλα, τέταρτο ομαδικό για τον Άρη. Τελευταία επίθεση του ημιχρόνου για την Πάτρα. Γκάρνερ δεν θα τα καταφέρει. Το rebound είναι από τον Πόζοβιτς, άστοχος και αυτός. Το σκορ του πρώτου μισού είναι 35-36, αλλά έστω και αυτό συνιστά μια έκπληξη μέχρι στιγμής εδώ στο Αλεξάνδριο, καθώς ο τελευταίος από όλων πατρών βρίσκεται μπροστά από τον Άρη, που φέτος πέρα από τη δεύτερη θέση έχει πολύ ψηλές βλέψεις. Είναι το άγχος που διακατέχει τους παίκτες του Άρη. Η Πάτρα παίζει χωρίς άγχος. Ήρθε, όπως είπαν και οι ίδιοι, να υπερκεράσουν αυτό το παιχνίδι και να είναι πανέτοιμοι στα επόμενα δύο παιχνίδια. Αλλά στο μπάσκετ ποτέ μη λες ποτέ. Αυτό ήταν και το τελευταίο καλάθι του πρώτου μισού με τον Σεραπίνας να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι της Πάτρας. Στο πρώτο μισό έχει ολοκληρωθεί στο 35-36 για τον Απόλλωνα. Και ενώ εσείς βλέπετε τα συγκεντρωτικά στατιστικά, εμείς θα διακόψουμε, θα επανέλθουμε για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και κάθε τι που κινείται στην Ευρώπη δεν περνάει απαρατήρητο. Ούτως ή άλλως στο ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχουν και αρκετοί παίκτες οι οποίοι έχουν πάρει σκοπιανό διαβατήριο, όπως είναι ο Ράιαν Στακ του Ολυμπιακού. Και ο Γουίλκισον. Ο Μάικ Γουίλκισον του Άρη, ο Χένρι Ντόμερκατ του Ολυμπιακού επίσης. Συνεπώς τους ενδιαφέρει και ατομικά, η ατομική πορεία ορισμένων παικτών. Ιδίως για τον Ράιαν Στακ πίνουν νερό στο όνομά του, τον θεωρούν πολύ μεγάλο παίκτη και μεγάλη τιμή που παίζει για την χώρα του. Εδώ πάντως το Αλεξάνδριο το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να έχει την πρώτη κατοχή. Καλαϊτζής για τον Μάσεϊ.
Άσεϊ, μια από τις γνωστές του κινήσεις, Άρης μπροστά, 37-35, κάπου εδώ, 37-36, συγγνώμη, κάπου εδώ. Ίσως να σκέφτονται οι παίκτες του Άρη ότι πρέπει να καθαρίσουν το παιχνίδι. Εξαρτάται κατά πόσο θα μπορέσουν να βρεθούν, που λέμε, μέσα στο γήπεδο και κατά πόσο η Πάτρα θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε απειλή. Και την πίεση που λογικά θα ασκήσει ο Άρης. Το άστοχο τρίποντο ήταν από τον Πετρόπουλο, ο οποίος όμως έκανε μόλις το πρώτο άστοχο σουτ στο παιχνίδι. Είχε φτάσει στους 10 χωρίς να χάσει σουτ στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα ενώ ο μέσος όρος του σε κάθε παιχνίδι για τη φετινή Α1 είναι 7,5 πόντι. Έχει φτάσει στους 10 μόλις το πρώτο ημίχρονο του αποψινού παιχνιδιού. Γκάρνερ. Με αντίπαλο το Καλαϊτζή. Πλησιάζει και ξαναβάζει μπροστά τον Απόλλωνα στο σκορ. 38-37. Είναι γρηγορότερος από τον Καλατζή και εκμεταλλεύεται κατά πολύ αυτό το μισμάτ. Γκάρνερ στους 5. Συνεχίζει στη ζώνη. Η Πάτρα είχε αποτέλεσμα. Εδώ σκέλης όμως από τα 8 μέτρα. Δεν θα τα καταφέρει. 4-9 πλέον για τον Αμερικανό. Ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να σηκώσει μόνος του το παιχνίδι για τον Άρη στις πλάτες του. Να εδώ ο Τζίμι Όλιβερ θα στοχίσει για τον Άρη. Κοιτώντας τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, ένα και μόνο στοιχείο έλεγε τα πάντα. Μία στις 10 βολές για την ομάδα του Ανδρέα Ματζών. Εδώ, εύκολο. Καλά από τον Μάσα Ιωάρης και πάλι μπροστά με 39-38. Όταν μια ομάδα έχει μία στις 10 βολές, αυτό σημαίνει ότι είναι χαλαρή, ότι δεν έχει συγκέντρωση. Οι βολές είναι για να κερδίζουν παιχνίδια. Αν τις χάνεις, νομίζω ότι θα έχεις πρόβλημα. Και εκεί είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή. Γκάρνερ. Να δει πάλι τον Σκέιλς. Έχει αλλάξει το μαρκάρισμα. Ο Γκάρνερ πήρε και το screen. Θα σουτάρει ανενόχλητος, αλλά άστοχα για 3. Το rebound από τον Μάσεϊ. Ακόμη ένα. Wilkinson. Χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία του στο πρώτο ημίχρονο, ο Μάικ Wilkinson. Είναι ο παίκτης ο οποίος στηρίζει τα πλάνα του Ανδρέα Ματζών. Να το τρίποντο όμως από τον Scales. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Αμερικάνο. Δεν χάνει ποτέ την εμπιστοσύνη στο σουτ που έχει. Και 10-0 να έχει, θα το σουτάρει το 11ο. Αυτός είναι ο σουτέρ. Ο Άρης μπροστά για πρώτη φορά με 4, 42-38. Από το τρίποντο του Scales. Το 5ο στο απόψινο παιχνίδι, Πετρόπουλος. Εκεί ο Μάσεϊ ζήτησε βήματα, αρνήθηκε στον εαυτό του και στην ομάδα του να παίξει άμυνα, να σηκώσει και τα χέρια. Ο Πετρόπουλος δεν είχε πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι και να φτάσει στους 12. 42-40. Ο Απόλλων συνέχεια σε ζώνη και τώρα το κόψουμε πάνω στον Μάσεϊ. Πολύ καλό τουμπλάρισμα. Κατόρθωμα. Γιωσίποβιτς για 3. Θα στοχίσει, αλλά έχει εξαιρετική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, φτάνοντας στους 12. Μάλιστα έχει 2-3 τρίποντα. Τώρα το έχασε. Πετρόπουλος πιέζει. Το φάουλ πάνω στο Καλαϊτζή. Τελικά το παραδέχεται. Μέσα στην ένταση του αγώνα, πολλοί παίκτες. Πολύ σημαντικό να βλέπουμε τέτοιες κινήσεις μεταξύ συμπαικτών και αντιπάλων. Να εδώ και το κόψιμο πάνω στον Μάσεϊ, το τουμπλάρισμα, το κόψιμο ήταν από τον Γιωσίποβιτς τελικά. Ο Άρης ο οποίος έχασε την επίθεση. Γκάρνερ. Το παιχνίδι μέχρι στιγμής πηγαίνει σε ήρεμο ρυθμό και αυτό, αν μη τι άλλο, βολεύει τα πλάνα του Ίβιτσα Πούρης. Γκάρνερ. Το κόψιμο από τον Τζέρεμι Μάσεϊ, ο οποίος έδωσε ακόμη ένα highlight στο παιχνίδι. Και το φάουλ από τον Γιωσίποβιτς. Το βλέπουμε εδώ πάνω στον Scales την ώρα που ο Άρης έτρεχε στον εφηβιασμό. Έξυπνο φάουλ και αυτό. Ξαναβλέπουμε εδώ το κόψιμο από τον Τζέρεμι Μάσεϊ. Με το δεξί σηκώθηκε με τα δύο χέρια, κρατήθηκε στον αέρα και έδωσε το στόπ στον συμπατριώτη τον Chris Garner. Νέα επίθεση για τον Άρη στα 6 λεπτά για το 3ο δεκάλεπτο. Καλά η Τζίλς. Σκέιλς.
πλησιάζει από τα 4 μέτρα, θα στοχίσει ο Αμερικανός. 44-40, ο Σκέλης φτάνει στους 21, όχι στους 19, με 2 στα 3 τρίποντα και 5 στα 10 τρίποντα. Από εκεί πέρα ο Μάση έχει 14 για τον Άρη, αλλά πέραν των δύο Αμερικανών όλοι οι άλλοι είναι στα ρηχά. 12 Γιωσίποβιτς και Πετρόπουλος για την Πάτρα. Το φάουλ από τον Σκέιλς. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αξίζει να το επισημάνουμε, είναι οι πολύ καλές μάχες που δίνει ο Όλιβερ με τον Τσαλδάρη. Προσπαθεί να πάρει θέση κοντά στο καλάθι, αλλά βλέπουμε ότι ο Τσαλδάρης προσπαθεί να τον αποθήσει. Ένας παίκτης, ο Δημήτρης Τσαλδάρης, με αλματώδη βήματα στην καριέρα του. Άλυμος, Περιστέρη, Πανελλήνιος και Άρης με Ευρωλίγκα μάλιστα. Και ο Σύμποβης για τρεις, άστοχος. Το ριμπάντο από τον Βίλκινσον. Τσαλδάρης που αν θέλει να διακριθεί για να καθιερωθεί θα ξεκινήσει από την άμυνα και μετά θα ζητήσει το σκορ σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης. Σκέιλς, πήρε φάουλ εκεί, δεν το δώσανε οι διαιτητές. Θα στοχίσει ο Αμερικανός. Κουμπούρας για τον Όλιβερ. Εξαιρετικός ευνηδιασμός από την Πάτρα. Τελικός αποδέκτης ο Ίβο Σύμποβιτς. Θα ευστοχίσει, θα πάρει και το φάουλ από τον Άλεξ Σκέιλς, είναι το τρίτο του Αμερικανού. Ξαναβλέπουμε όμως χωρίς τρίπλα. Χωρίς τρίπλα και πολύ σημαντικό. Τελική πάσα να είναι απευθείας κάτω το καλάθι. Τι το καλύτερο. Έτσι είναι ο ευνηδιασμός. Οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στο πάγκο του Άρη για να σκουπιστεί από τον Ιδρώτα. Και να μπορέσει ο Γιωσίποβιτς να εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Έχει φτάσει στους 14. Αν ευστοχίσει το παιχνίδι θα πάει και πάλι στον πόντο. Όχι όμως, το 44-42 παραμένει. Καλαϊτζής. Σκέιλς. Τσαλδάρης έχει καλό σουτ. Δίνει για τον Μάσεϊ και το κάρφωμα από τον Αμερικάνο. Άρης απαντά με μια καλή συνεργασία, 46-42. Το καλύτερο αντίδοτο αντίον της ζώνης είναι το split game για να μπορέσει να βρεις κάποιον ελεύθερο χώρο. Με τη βοήθεια την ανάλογη που δίνεται από την άμυνα, κάποιος θα βρεθεί μόνος. Θα δημιουργηθεί ένα ρήγμα. Ρήγμα στη... Κάποιος κυρίως κοντά στο καλάθι να βρεθεί όπως συνέβη με τον Μάσεϊ. Το κόψιμο ήταν από τον Βίλκινσον. Ο χρόνος είναι 6-10. 6 δευτερόλεπτα. Και τελειώνει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει προσπάθεια για την Πάτρα. Καλή άμυνα συνεπώς από τον Άρη. Με το αρχικό κόψιμο του Mike Wilkinson. Ξαναβλέπουμε πάνω στον Φάνη Κουμπούρα. Καθαρή φάση. Αυτός είναι ο Αμερικανός. Ακολουθεί τον δρόμο του Ryan Sack. Απέκτησε το καλοκαίρι. Σκοπιανό διαβατήριο και αυτός. Κατά την προσωπική μου άποψη είναι ο νέος ηγέτης για τον Άρη, εδώ θα κάνει το λάθος. Αλλά η εν γέννη παρουσία του στους φετινούς αγώνες των Κιτρινίων είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Το καλάθι τελικά είναι από τον Πασκάλι. Η ασίστα από τον Τζίμι Όλιβερ. Βλέπουμε όντως ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και η Πάτρα, επειδή τη βλέπω και πρώτη φορά, δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσιάζει μέχρι στιγμής. Το φάουλ είναι από τον Πετρόπουλο πάνω στον Wilkinson. Νωρίτερα έδωσε το χέρι στο Καλαϊτζή, τώρα διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Είναι η εκρήξη του αθλητή. Όταν κουράζεσαι, σίγουρα βγάζεις κάποιες στιγμές ορισμένα πράγματα. Πετρόπουλος 36 χρονών πλέον, άλλωστε. Δύο βολές για τον Mike Wilkinson. 46-44 το σκορ, 3 λεπτά και 27 δευτερά ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι χαμηλό. Το σερί συνεχίζεται. Ακόμη μια αστοχή για τον Άρη, μία στις 11 πλέον. Το χειροκρότημα του κόσμου για τον Mike Wilkinson. Άσοδος και στη δεύτερη, μία στις 12 βολές. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βγάζουμε τα κοιτάπια μας, τα χαρτιά μας, τα αρχεία μας για να ο δούμε... Έγκραμ όταν έχανε βολή, μία βολή, την άλλη μέρα σουτάρις άλλες 10. Για να δούμε πότε έχει κάνει χειρότερο ρεκόρ από αυτό που βλέπετε, το 8% Άρης, μία στις 12. 4-7 για την ομάδα της Πάτρας.
off-balance shoot από τον Γιωσίποβιτς αυτή τη φορά στόχο. Καλαϊτζής ο Άρης προσπαθεί να τρέξει. Η μπάλα είναι για τον Scales. Με δυσκολία θα συγκρατήσει στην αγωνία ο Αμερικανός. Και τώρα το τρίποδο από τον Καλαϊτζή, εύστοχο. 49-44 ο Άρης για πρώτη φορά στους 5. Ξαναβλέπουμε πώς ο Γιώργος Καλαϊτζής εκεί έμεινε αφύλακτος και βέβαια δεν συγχώρησε. Το φάουλ από τον Τσαλδάρη στον Όλιβερ. Λογικό το φάουλ, το πρώτο του Δημήτρη Τσαλδάρη. Ούτως ή άλλως οι μάχες που δίνει απέναντι στον Αμερικανό αρχισκόρερ της Πάτρας διαρκούν εδώ και πολύ ώρα. Στη θέση του Wilkinson στο μεταξύ ο Γιάννης Γιαννούλης. Και ο Σίποβιτς. Ο Άρης δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει απόψε, την νίκη θέλει. Σίγουρα τα συνεχή παιχνίδια θέλουν και κάποια ξεκούραση κάποια στιγμή. Ακόμη μια καλή άμυνα. Ουσιαστικά, αν θέλει να καθαρίσει το παιχνίδι, η ομάδα του Ματζόν θα ξεκινήσει από τα μετόπιστεν. Θέση του Καλαϊτζή ο Σπύρος Παντελιάδης, τον βλέπουμε εδώ. 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Απόλλωνα για να εκδηλώσει επίθεση. Από τα πλάγια ο Τζίμι Όλιβερ. Για τον Στάρσεβιτς και τώρα Γκάρνερ. Θα αναζητήσει τον Όλιβερ, τελικά τον Γιωσίποβιτς, ο οποίος θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Να εδώ ο Ίβο Γιωσίποβιτς, φτάνει στους 16. Ξαναβλέπουμε το εξαιρετικό τελείωμα παρά το φάουλ του Γιάννη Γιαννούλη. Και η πολύ καλή πάσα του Γκάρνερ, ο οποίος διάβασε τη φάση στην αλλαγή που έγινε πάνω στο σκριν και έδωσε την μπάλα στο καλάθι κοντά. Time out στο 49-46, 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Άρης δυσκολεύεται μέχρι στιγμής, δεν έχει βρει ρυθμό, ούτως ή άλλως η ζώνη που εφήρμοσε από το δεύτερο δεκάλεπτο ο Ίβιτσα Μπούριτς φαίνεται αποδοτική. Έχει κάποιο προσανατολισμό, προσπαθεί να μεταφέρει μονόπλευρα την επίδεση του Άρη. Ξέρει ότι ο Σκέιλς θα πάρει τις προσπάθειες και δυναμώνει τη δυνατή πλευρά από όπου βρίσκεται ο Σκέιλς. Γι' αυτό πολλές φορές είδαμε και τον Μάσεϊ στη weak side να κάνει κάποιο σκορ, όταν θα πάει φυσικά η μπάλα. Μάσεϊ με 8 στα 11 τίποτα και 0 στις 2 βολές, ούτε και αυτός έχει ξεφύγει από την αποψινή λέλαπα του Άρη. Έχει φτάσει στους 16. Ξαναείδαμε την τελευταία φάση του Ίβο Γιωσίποβιτς. Να εδώ και η σκόρερ του αγώνα για τον Άρη 19, ο Σκέιλς 16, ο Μάσεϊ από εκεί πέρα πολύ χαμηλά. Γιαννούλης 5, Καλαϊτζής 3 από 2, Σαραβίνες και Λιάδης 1. Για τον Απόλλωνα και ο Σίποβιτς 16, Πετρόπουλος 12 και Όλιβερ 6, Γκάρνερ 5, Πασχάλης 4, Μπόζοβιτς 2. Ίσως εδώ και να εντοπίζεται ένα βασικό πρόβλημα για τον απόψινό Άρη, καθώς από την αρχή της χρονιάς έχουμε δει μια ομάδα συνόλου να μοιράζεται το σκορ, να μοιράζονται οι προσπάθειες. Και βλέπουμε δύο παίκτες να έχουν double score και τους υπόλοιπους να είναι με ένα και δύο καλά. Ο Γιωσίποβιτς ευστοχή και στη βολή. 49-47, μειώνει στους 2 και πάλι η Πάτρα. Παντελιάδης με τον Σκέιλς. Γιαννούλης, κοντά στο καλάθι, απαντά με την πλευρά του. Με goal foul. Ο Γιάννης Γιαννούλης. 51-47, το πρώτο φάουλ από τον Πασχάλη. Ξαναβλέπουμε η πάσα ήταν του Σκέιλς από αυτή την εξαιρετική λήψη. Ο Γιαννούλης εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο το κενό αυτής της άμυνας, γιατί ξεκινήσαν με 3-2 ζώνη η της Πάτρας και όλη η ρακέτα μέσα είναι άδεια και νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Γιαννούλης έχει πάρει και 7 rebound μέχρι στιγμής. Θα ευστοχίσει τη βολή. Να ένα νέο για τον Άρη. 2 στις 13 από τη γραμμή. Ο Γιαννούλη να έχει 2 στις 5. 52-47. Εδώ στο Αλεξάνδριο για την 13η αγωνιστική. Όλιβερ. Άστοχος. Έχει κάνει σπουδαία παιχνίδια στο Αλεξάνδριο. Παλιότερα βέβαια και κυρίως με την φανέλα του Αμαρουσίου. Ένας παίκτης που έχει περάσει και από το NBA και αν απαριθμίσουμε τις ομάδες θα καταλάβουμε την ποιότητά του. Εδώ το κλέψουμε από τον Πασχάλη στην καλή άμυνα της Πάτρας. Στάρσεβιτς. Θα δώσει τον Γιωσίποβιτς με αντίπαλο τον Γιαννούλη. Στο low post.
Στάρσεβιτς ίσως να έκανε και βήματα. Τελικά η πάσα στον Πασχάλη θα του χαλάσει την ασίστ για τη στατιστική του. Ο κόσμος ζητάει επιθετικό φάουλ του Κάρνερ. Τελικά η μπάλα από τα χέρια του Τσαρθάρη, του Παντελιάδη, συγγνώμη, εκτός αγωνιστικού χώρου. Ξαναβλέπουμε ο Κάρνερ εδώ υποψία επιθετικού πάνω στον Μάσεϊ και τελικά υποψία φάουλ από τον Παντελιάδη. Τώρα φάουλ από τον Μάσεϊ. Γενικά σε ένα ήσυχο παιχνίδι οι διαιτητές μάλλον κάτι δεν ήταν καλά στην προηγούμενη φάση. Προκάλεσαν ένταση. Τα λάθη θα γίνουν και από τους διαιτητές και από τους παίκτες. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η Πάτρα έχασε ένα πολύ εύκολο καλάθι, δύο φορές μάλιστα. Αλλά τελικά με τις βολές του Γιωσούποβιτς, καθώς ο Άρης έχει φτάσει στα 5 φάουλ όπως και ο Απόλλων, μειώνει ακόμη περισσότερο στους 3, 52-49. Ο Γιωσούποβιτς έχει φτάσει πλέον στους 19, πιάνει τον Σκέιλς στην πρώτη θέση των σκόρερ. Τσαλδάρης, Μάσεϊ. Φάουλ από τον Πασχάλη, πολλές για τον Τζέρεμι Μάσεϊ. Και κάποιες ιαχές από τους δύο περίπου χιλιάδες φίλους των Κιτρίνων που έχουν έρθει από το Αλεξάνδριο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Άστοχος και πάλι ο Μάσεϊ, 0 στις 3. Απόψε το έχω συζητήσει για να είμαι ειλικρινής μαζί του το θέμα των βολών και ο ίδιος λέει ότι είναι θέμα συγκέντρωσης. Σε κάθε περίπτωση, 0 στις 4 τώρα. 52-49, 45 δευτερόλεπτα ακόμη για την τρίτη περίοδο. Και αν μη τι άλλο, το παιχνίδι δεν χάνει το ενδιαφέρον του, εδώ στο Αλεξάνδριο. Γιωσίποβιτς για τον Όλιβερ. Με δύο παίκτες πάνω του, τελικά ο Γιωσίποβιτς θα ξεμαρκαριστεί. Δεν τα στάρει περιέργως και τελικά θα γίνει το λάθος από τον Όλιβερ. Δεν κατάλαβα γιατί δεν ζούνταρε εκεί ο Γιωσίποβιτς, αν και ελευθερώθηκε. Ο Ηλιάδης, φάουλ από τον Όλιβερ και δικαίωμα για δύο βολές στον Σάβα Ηλιάδη. Ξαναβλέπουμε η προσποίηση του Σάβα Ηλιάδη, το φάουλ από τον Όλιβερ. Είδαμε για λίγο και τον Αντρέα Ματσόν που σήκωσε τον Γιώργο στη γάλα. Να ο Ηλιάδης προσοχή στην πρώτη. Έχει μία στις 3 πλέον, ετοιμάζεται ο Σιγάλας, βλέπουμε εδώ. Ο Ματζόν ζητά από τους παίκτες του συνέχεια διάφορα πράγματα. 2 στις 4 πλέον από τον Ηλιάδη. Ο Άρης βελτιώνει στο 24% το ποσοστό του, 4 στις 17. Ο Σιγάλας πέρασε στη θέση του Μάσεϊ. Προφανώς για να πάνε σε αλλαγή στην αλλαγή σε όλα τα pick and roll τα οποία θα υπάρξουν. Εδώ ο Όλιβερ με τον Τσαλδάρη πάνω του. Μπάλα στον Πασχάλη, θα κρεμαστεί στο καλάθι του Άρη. Στα 7 λεπτά για το δεκάλεπτο. 54-51. Μπάλα στον Τσαλδάρη για να δούμε. Θα στάρει εντός χρόνου και θα ευστοχήσει ο Δημήτρης Τσαλδάρης. 57-51. Στο τρίποντο του Δημήτρη Τσαλδάρη. Ίσως αυτή να ήταν και η επιβράβευση για την καλή αμυντική του προσπάθεια. Ούτως ή άλλως, αν μη τι άλλο, δουλεύει διαρκώς τα τρίποντα στις προπονήσεις. 57-51 στο 30 του αγώνα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Άλλα 10 αγωνιστικά λεπτά εδώ στο Αλεξάνδριο για να αποφασιστεί ποιος θα είναι ο τελικός νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον Απόλλωνα Πάτρας. Μετά από τα 31 αγωνιστικά λεπτά, οι κίτρινοι προηγούνται με 57-51. Εδώ βλέπουμε και τα συγκεντρωτικά στατιστικά από το παιχνίδι μέχρι τώρα. Αν μπορούμε να σταθούμε κάπου, είναι το ποσοστό του Άρη στις ελεύθερες βολές, το 3%. Από εκεί πέρα, τα κλεψίματα, οι δύο ομάδες είναι ίδιες. Ο Άρης συνήθως πιέζει και πηγαίνει σε πολλά κλεψίματα. Μέχρι στιγμής απόψε δεν έχει κάνει αυτή τη διαφορά. Τα λάθη είναι 29 για τον Άρη, 26 για την Πάτρα, η οποία μέχρι στιγμής σουτάρει καλύτερα. Απλά πιστεύω ότι ο Άρης βελτίωσε πάρα πολύ την περιφερειακή του άμυνα. Μπόρεσε και έτρεξε 2-3 φορές, φτάνοντας εύκολα καλάθια. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το στοιχείο του 22-15 του τρίτου δεκαλέπτου. Το οποίο οδήγησε στο 57-51. Ξεκίνησε
Η τελευταία περίοδος του αγώνα με τον Chris Garner. Βλέπουμε εδώ και την διακύμανση σκόρ ανά την κάθε περίοδο, 12-18, 23-18 και 22-15 πιο συγκεκριμένα. Γιωσίποβιτς θα εκτελέσει και πάλι από το αριστερό low post. Η Πάτρα μειώνει στο 57-53, ο Γιωσίποβιτς έσπασε το φράγμα των 20, είναι πλέον στους 21 πόντους. Παντελιάδης για τον Τσαλδάρη, Γιαννούλης, Παντελιάδης. Θα προσεχίσει, θα βγάλει για τον Ηλιάδη. Αυτός θα αναζητήσει κάποιο συμπαίκτη του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, έγινε το λάθος, Γιωσίποβιτς. Καλή άμυνα από το Σιγάλα με το κορμί του. Εκεί πήρε τη φάση από τον Ίβο Γιωσίποβιτς για τον Άρη, ο οποίος δεν ικανοποιεί μέχρι στιγμής. Και ενώ η Πάτρα συνεχίζει εδώ και 22 περίπου λεπτά να παίζει σε ζώνη, το επιθετικό ριμπάντο από τον Παντελιάδη και το εύκολο καλάθι. Μετά το άσπρο τρίποντο του Ηλιάδη, 59-53 μπροστά η κίτρινη. Έχουμε δει και έχουμε δει ομάδες να κερδίζουν εφαρμόζοντας ζώνη σε όλη τη διάρκεια. Ο Άρης και στο τελευταίο παιχνίδι από ό,τι έτυχε να δώσει τηλεόραση, παίζοντας με τον Πανελλήνιο. Ο Πανελλήνιος έπαιζε πολύ ώρα ζώνη. Αλλά έχασε. Τσαλδάρης, ευνηδιασμός για τον Άρη, ασίστ από τον Παντελιάδη, 61-53. Να εδώ ο Δημήτρης Τσαλδάρης, νομίζω ότι κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Μάλιστα, Στράτο, είδες νωρίτερα ο Μπούριτς με το τρίποδο που πέτυχε στην εκπνοή του, τρίτο δεκαλέπτο του έδωσε και το χέρι. Απλά σαν κορμιά και σαν δύναμη ο Άρης υπερέχει και ο προπονητής της Πάτρας πιστεύει ότι με την άμυνα ζώνης θα μπορέσει να περιορίσει τη δύναμη. 61-53, ο Μπούριτς πήρε time out, εδώ βλέπουμε και το διαιτητικό τρίο για την Πάτρα που έχει 15 βαθμούς, δηλαδή 3 νίκες και 9 ήττες μέχρι το απόψινο παιχνίδι. Ενώ η αντίστοιχη απόδοση του Άρη είναι 10 νίκες και 2 ήττες. Ο Άρης, να υπενθυμίσουμε, την 5η στις 9 παρατέταρτο εδώ στο Αλεξάνδριο φιλοξενεί την Benetton του David Blatt, του Marcus Gori και του Νίκου Ζήση και με νίκη ουσιαστικά περνά στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ενώ την ερχόμενη Κυριακή φιλοξενεί και τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Α1 που θα καθυλώσει όλο το μπασκετικό κοινό της επικράτειας. Ζωντανό και αυτό το παιχνίδι από την κρατική τηλεόραση. Είναι σημαντικές επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ. Βλέπουμε ότι και ο ΠΑΟΚ εδρεώνεται στην επόμενη φάση της ULEB Cup και ό,τι καλύτερο για τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα για την Ελλάδα. Από εκεί πέρα, πέραν του Άρη βέβαια στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα απίστευτο σερί, είναι αήθητος μετά από 11 αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Ενώ και ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει περίφημα, παλεύει για την πρώτη θέση στον ομιλό του. Ακριβώς. Το παιχνίδι στο μεταξύ ξανάρχισε. Πετρόπουλος για τον Πασχάλη. 8 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Άρης μπροστά με 8, 61-53. Το φάουλ είναι από τον Τσαλδάρη πάνω στον Όλιβερ. Το δεύτερο ατομικό. Όλιβερ για τον Πετρόπουλο. Γιωσίποβιτς. Γίνανε οι αλλαγές, ο Σιγάλας που είναι πάνω στον Όλιβερ. Τώρα ο Πετρόπουλος, καλή άμυνα από τον Γιαννούλη, έσπασε το pick and roll. Γκάρνερ στα 6 δευτερόλεπτα, βρήκε υπομονετικά ο Απόλλων, η τελική πάσα μέσω του Γκάρνερ στον Πασχάλη, εύκολο το καλάθι. Το τελείωμα, τα σταματάμε από τη weak side και η weak side στην προκειμένη περίπτωση ήταν αλλού. Σαλδάρης, επιθετικό φάουλ από τον Γιώργο Σιγάλα, ο οποίος μάλιστα το δέχθηκε, σήκωσε το χέρι του και επέστρεψε πρώτα στην άμυνά του. Να εδώ ο Γιώργος Σιγάλας, το τρίτο του ατομικό. Ξαναβλούμε εδώ πάνω στο screen, το πλάνο τα έλεγε όλα. Με το παρατεταμένο πόδι του σε 36 πλέον, ο Γιώργος Σιγάλας, 35 κλειστά. Θα έλεγα ότι παραδίδει μαθήματα μπάσκετ με το φετινό Άρη. Το κλέψιμο πήγε να γίνει από τον Σεραπίνας. Το πολύ μακρινό τρίποντο από τον Πετρόπουλο, τα έλεγε νωρίτερα ο Στράτος Κουκλεκίδης εδώ δίπλα μου. Τώρα στάρκει από τα 10 μέτρα.
Το έχει όμως. Το έχει βέβαια. Παντελιάδης. Τον πιέζει ο Γκάρνερ. Σαραφίνας. Ο κόσμος θέλει να σουτάρει. Ο Λιθουανός έχει τη φήμη του σουτέρ. Δεν την επιβεβαιώνει όμως. Κόντρα στην Ορτές είχε εύκολα τρίποτα. Να εδώ και τα βήματα από τον Γκάρνερ. Στην πρώτη τρίπλα. Κόντρα στην Ορτές, λέγαμε, ο Σαραφίνας είχε τα ελεύθερα σουτ. Τα πήρε, αλλά δεν ευστόχησε. Και αν δεν ευστόχησε σε αυτά, τότε γιατί δεν έχει φέρει ο Άρης εδώ. Αυτό το ξέρουν σίγουρα οι προπονητές του. Να εδώ και τα λάθη από 12 για την κάθε ομάδα. Μάσεϊ. Βλέπουμε και τους πόντους από τα λάθη του αντιπάλου. 9 για τον Άρη και 10 για την ομάδα του Απόλλωνα Πατρών. Ισορροπημένο το παιχνίδι. Και νέο time out. Στο 61-55 το σκορ, 6 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Άρης έχει στη στάξη του και τον Kevin Fletcher, ο οποίος έχει σκοπιανό διαβατήριο. Και αυτός. Και αυτός. Μήπως τον δούμε σύντομα και στην εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας. Απλά εκείνο που βλέπω είναι ότι η Πάτρα παίζοντας με του μεν, ίσως αυτό ήταν και ένα τρίκ του προπονητού της, να κρατήσει όσο μπορεί με τη ζώνη και στα τελευταία λεπτά να παίζει με του μεν, και βλέπουμε ότι έχει βραχυκλώσει τον Άρη με πολύ καλές αμυντικές τοποθετήσεις. Προσπαθούν και πήρανε δύο φορές την μπάλα. Άρης, ο οποίος δεν βρήκε εύκολες λύσεις απέναντι στη ζώνη. Έψαξε να βρει τρόπους για να παίξει και να διασπάσει αυτό το αμυντικό σύστημα. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του παιχνιδιού θα έχουμε μια αμφίρουμη αμέτρηση. Και το ότι κατόρθωσε η Πάτρα για 34 λεπτά να κρατήσει αυτή την ισορροπία στο σκορ, νομίζω ότι της αξίζουν συγχαρητήρια. Ασφαλώς, και δεν χρειάζεται να πούμε ότι αν παλέψει μέχρι το τέλος το παιχνίδι, αν το διεκδικήσει μέχρι το τέλος, αυτή η εμφάνιση συνιστά μια μεγάλη έκπληξη. Ο δεύτερος Άρης φιλοξενεί την τελευταία ομάδα της Πάτρας. Εδώ στο Αλεξάνδριο, νέο λάθος στο μεταξύ, αυτή τη φορά από τον Γιαννούλη, ο οποίος δικαιολογημένα λέει ότι πάσα χαμηλή στο ψηλό, μέχρι να σκύψει ο ψηλός, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. 51-56, τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στη γειτονική Νεάπολη. Προηγείται το Μαρούσι του Μακεδονικού. Το rebound τώρα είναι από τον Μάσεϊ. Και μάλιστα αυτό είναι το 10ο rebound για τον Τζέρεμι Μάσεϊ, που είναι διπλός, 16 πόντους, 10 rebound. Θα βγάλει την μπάλα και για τον Γιαννούλη. Νέα επίθεση για τον Άρη. Ξανά από την αρχή, σε ρόλο οργανωτή ο Γιώργος Καλαϊτζής. Λιάδης θα σηκωθεί για τρεις. Και θα ευστοχίσει ο Σάβας Λιάδης, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε να πανηγυρίζει πριν την μπάλα στο καλάθι. 64-55, ο Άρης στους 9. Να είδαμε πώς. Από τον Σάβα Ηλιάδη. Καριανός από Κούνια, φτάνει στους 7. Απαντάμε στο Εύω Γιωσίποβιτς. Κάνει σπουδαίο παιχνίδι. Πάρα πολύ καλός. Φτάνει στους 24. Με 3 στα 6 τρίποδα. 64-58 το σκορ, 5,5 λεπτά ακόμη. Μάσεϊ. Για τον Ηλιάδη. Και πάλι για 3, άστοχος. Το rebound από ποιον, από τον Μάσεϊ. Και υπάρχει φάουλ από τον Γιωσίποβιτς. Το είδε ο Ζαβλανός, το αποδέχτηκε αμέσως. Ο forward του Απόλλωνα. Ήρθε στην Πάτρα από την Σουρκούτ. Τώρα το φάουλ είναι από τον Γκάρνερ, πρέπει να είναι. Πράγματι. Τον Γκάρνερ. Το τρίτο. Και ενώ φάνηκε να υπάρχει φάουλ, και έτσι το είδα και εγώ, φάουλ του Πετρόπουλου πάνω στον Ηλιάδη, ο Ζαβλανός το άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Γι' αυτό υπάρχουν και οι διαμαρτυρίες, τόσο του παίκτη όσο και φιλάθλου του Άρη. Να εδώ και ο Ματζόν. Ο Ηλιάδη συνεχίζει και τα λέει εκεί στο Ζαβλανό. Να εδώ όμως ένα νέο λάθος αυτή τη φορά από την πλευρά της Πάτρας. Να εδώ
Και τρίτη περίοδο στο ΑΚΑ. ΑΚΑ 58-54. Μεταξύ ο Γιαννούλης προσθέτει άλλους δύο πόντους στο σκορ του Άρη 66-58. Ξαναβλέπουμε τον τρόπο. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Στα 5 λεπτά πριν από τη λήξη. Ο Άρης στους 8 και φάουλ αυτή τη φορά από τον Καλαϊτζή. Δεν χρειάζονται αυτά, πιστεύω ότι... Από την κερκίδα υπάρχει. Ξεχνά κατά τα άλλα ήρεμο παιχνίδι. Όλιβερ για τον Γκάρνερ, Πετρόπουλος. Για τον Γιωσίποβιτς. Το κλέψουμε από τον Μάσεϊ. Νέες διαμαρτυρίες, καθώς καταλογίζεται φάουλ στον Αμερικανό. Δεν φάνηκε να είναι. Για να δούμε το replay. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες του παίκτη. Είπαμε, οι διαιτητές μπορεί να κάνουν και λάθη. Απλά οι παίκτες δεν πρέπει να ξεφεύγουν από την συγκέντρωσή τους. Αυτό και με αυτό υπάρχει για τον Άρη. Την επίδεση του οργανού είναι καλά εσείς. 4,5 λεπτά ακόμη. 66-58 το σκορ. Μπροστά η ομάδα του Αντρέα Ματζόμ. Γιλιάδης. Με αντίπαλο τον Πετρόπουλο. Θα πάει μέχρι μέσα και θα πετάξει την μπάλα στις διαφημιστικές πινακίδες. Πρόβλημα συνεννόησης εν προκειμένου στην επίδεση του Άρη. Ο Λιάδης συνηθίζει να κάνει την ατομική προσπάθεια από την κορυφή, να προσεγγίζει στο αντίπαλο καλάθι. Έχει πολύ καλή και καθώς τραβάει πάνω του ικανότητα. Περισσότερους του ενός παίκτες, δίνει την μπάλα στον αμαρκάριστο παίκτη. Κάτι το οποίο δεν συνέβη στην τελευταία περίπτωση. Το φάουλ στο μεταξύ από τον Γιαννούλη. Είναι πέμπτο ομαδικό, η Πάτρα πάει σε βολές. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ και το split και το shift. Είναι οι κινήσεις μετά την τρίπλα στο κενό που πασάρεις. Έχει μια τέτοια ικανότητα. Απλά υπάρχει ένας εκνευρισμός μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα να χαλάσει το σοβαρό παιχνίδι. Γκάρνερ φτώχησε στην πρώτη. Το ίδιο και στη δεύτερη. 66-60 στα 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Καλαϊτζής. Και ενώ έχει να περάσει στον αγωνιστικό χώρο εδώ και πάρα πολύ ώρα ο Άλεξ Κέις για τον Άρη. Λιάδης. Δηλαδή βάλε τον Πετρόπουλο. Θα δώσει για τον Wilkinson. Και αυτός πέρασε πολύ χρόνο στον πάγκο του Ματζόν. Το σούτ είναι από τον Καλαϊτζή, αφού πρώτα ξεμαρκαρίστηκε. Σκόραρε για 2, 68-60. Γκάρνερ. Σταθεί να πάει μέχρι μέσα. Η μπάλα είναι για τον Άρη, καθώς σύμφωνα με τον Αργύρη Καλδύρη, η μπάλα βγήκε από τα πόδια του Γκάρνερ εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τώρα το time out είναι από τον Ήβη Τσαπούρης, ο οποίος μάλιστα με χαρακτηριστικές κληρονομίες ζητά από τους παίκτες να παίξουν χαλαρά οργανωμένα, να παίξουν με τον χρόνο. Δηλαδή θέλει το κάτι παραπάνω να οργανώσει τον χρόνο και είναι να κοντά στο σκορ. Τέλος. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ και το πώς έχει παραχθεί το σκορ για τις δύο ομάδες. Οι βασικοί και οι παγκίτες. 40-28. Ο απολογισμός για τον Άρη, 51-9 για την ομάδα της Πάτρας. Ο Άρης όμως είναι μια ομάδα συνόλου και μάλιστα ο Ματζόν θέλει εξ αρχής να ξεκουράσει αρκετούς παίκτες του. Για παράδειγμα τον Μάικ Γουίλκινσον που δεν το ξεκίνησε. Ο Άρης έχει παίξει μέχρι στιγμής με 10 παίκτες, ενώ η ομάδα της Πάτρας έχει παίξει με 7. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα της Πάτρας. Και σίγουρα όταν έχεις βάθος, νομίζω έχεις περισσότερες λύσεις. Ο Άρης με βάθος στον πάγκο του μετά από πολλά χρόνια στράτου του Βλεκίδη. Σίγουρα το να μπορείς να... Βλέπουμε και τους ψηλούς και τους κοντούς πώς έχουν σκοράρει. Το να μπορείς να έχεις αρκετούς παίκτες εργαλεία χωρίς να είναι star για να έχουν τις απαιτήσεις, νομίζω είναι ότι καλύτερο για να μπορέσεις να κάνεις μια οικογενειακή κατάσταση και ο καθένας να αποδέχεται τον άλλον. Είναι ό,τι πιο σημαντικό.
αυτό συμβαίνει φέτος τον Άρη. Βλέπουμε και τα rebound, 12 επιθετικά για τον Άρη, 6 για την ομάδα του Απόλλωνα. Σύνολο 38 με 27, ξέφυγε η Κυπροδούγος ομάδα στην πρόοδο του αγώνα, αν και ξεκίνησε καλύτερα η φιλοξενούμενη. Καλά έτσις. Και πάλι σε ζώνη ο Απόλλων, το τρίποδο από τον Σεραπίνας. Άστοχο, το rebound από ποιον. Παλεύει ο Γουλίγκσον με τον Μπόζοβιτς, τελικά φάουλ από τον Πετρόπουλο. Δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές όμως στην ομάδα του Άρη, μόλις το τρίτο ομαδικό. Ξαναδάμε πώς, το φάουλ από τον Χρήστο Πετρόπουλο. Μάσεϊ θα πάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι, το rebound, τον φόλο από τον Γουίλσον, τελικά ποιος. Μπάλα στα χέρια του Πετρόπουλου, πιο γρήγορος, πιο ενεργητικός. Πήρε την μπάλα, έτρεξε τον ευθυνδιασμό για τον Απόλλωνα. Όλιβερ μόνος στο τρίποντο, δεν συγχωρεί μια τέτοια ολιγορία, 68-63. Αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται, το σουτ. 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμη, διαφορά στους 5. Και ο Απόλλων εξακολουθεί να παίζει σε άμυνα ζώνης. Καλαϊτζής, στο high post ο Mike Wilkinson θα στοχίσει. Μάσεϊ, το φάουλ από τον Όλιβερ πρέπει να είναι. Όπως καταλογίζει ο Νίκος Σόμος, ο τρίτος διαιτητής συνάντησης. Να εδώ ο Αντρέα Ματζόν. Μπάλα από πλάγια. Στα τέσσερα ομαδικά πλέον η Πάτρα, από το επόμενο Άρης εκτελεί βολές. Καλαϊτζής για τον Μάσεϊ. Στον τρίποντο ελεύθερος ο Ηλιάδης, τελικά θα προσεγγίσει και θα δεχτεί το στόμα από τον Μπόζοβιτς. 13 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Άρη για να εκδηλώσει επίθεση. Ξαναβλέπουμε το εύκολο στόπ, χωρίς καν να επιδείξει ο Σλόμπονταν Μπόζοβιτς. Σεραπίνας από πλάγια για τον Μάσεϊ. Μπάλα τελικά, υπήρχε μια διχογνωμία μεταξύ των διαιτητών. Είναι για τον Άρη, όπως δείχνουν. Εδώ βλέπετε τον Γιώργο Σιγάλα σκεπτικός στον πάγκο της ομάδας. Αν μη τι άλλο, ο Άρης δεν παίζει καλά απόψε. Σήμερα είδαμε πολλές ωραίες κινήσεις. Αυτή τη στιγμή είδαμε το παίχτη της Πάτρας να σηκώνει το χέρι του. Τον Ιωσίποβιτς. Να λέω ότι την ακούμπησα. Είναι από τις πολύ ωραίες στιγμές του μπάσκετ. Γενικά του αθλητισμού. Να αποδέχεται κάποιος. Γιατί και οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Αν νομίζω ότι μπορέσουμε και περάσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις στα γήπεδα της χώρας μας, θα είναι ό,τι καλύτερο. Το ακόμη καλύτερο το βλέπουμε εδώ απόψε στις κερκίδες του Αλεξανδρίου. Καθώς είδαμε πριν νωρίτερα τον Πιτσιρικά, βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά, μικρά παιδιά στις κερκίδες. Μάλιστα φιλοξενούνται και οι ακαδημίες του Κιλκής από την ΚΑΕ Άρης, αλλά και ο Αρχέλαος Κατερίνης. Εδώ βλέπουμε και ακόμη πιο το απότατο μέλλον, πράγματι. Όπως λέει και ο Λευτέρης Βυλακτός στα ακουστικά μου, ο σκηνοθέτης μας. Αν μη τι άλλο, αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Τι πιο ωραίο να βλέπουμε οικογένειες στο γήπεδο μέσα. 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα ακόμη, εδώ στο Αλεξάνδριο. 68-63 μπροστά ο Άρης, το time out του Αντρέα Ματζόν ολοκληρώθηκε. Και 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση των παικτών του για να εκδηλώσουν επίθεση από πλάγια ο Καλαϊτζής. Για τον Μάσεϊ, ο οποίος θα γυρίσει. Ίσως να υπήρξε και φάουλ εκεί, δεν το παίρνει πάντως από τους διαιτητές. Το κλέψιμο πάει να γίνει από τον Καλαϊτζή. Δεν ολοκληρώνεται όμως, η μπάλα από πλάγια για την Πάτρα και τον Πετρόπουλο. Παναφορά από τον Όλιβερ Γκάρνερ. Ο Απόλλων που έχει βραχυκυκλώσει τον Άρη, με άμεση γνέπεια να φτάσει στα 15 η ομάδα του Αντρέα Ματζόν, στα 14 αυτή του Ίβιτσα Μπούριτς. Πετρόπουλος με αντίπαλο τον Ηλιάδη, 68-63, 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα. Ο Μπόζοβιτς είναι αυτός που μειώνει στους 3, 68-65. Και το παιχνίδι γίνεται ντέρμπι εδώ στο Αλεξάνδριο. Βλέπουμε ξανά το τελείωμα από τον Σλόμπονταν Μπόζοβιτς. Ηλιάδης στο 1,5 λεπτό για το τέλος. Καλαϊτζής για τον Mike Wilkinson. Θα πάρει το φάουλ από τον Μπόζοβιτς, δικαίωμα για βολές στον Αμερικανό. Ο Γουίλκινσον είναι στους 2 πόντους με 0 στις 2 βολές. Έχει βέβαια 8 rebound.
αλλά φαίνεται πως και αυτός μεταξύ άλλων δεν βρίσκεται σε καλό βράδυ. Για να δούμε τώρα στις βολές. Είναι εύστοχος η πρώτη ο Mike Wilkinson, 69-65, 1 λεπτό και 26 δευτερόλεπτα ακόμη. Κάποιες εντυπωσιακές παρουσίες της κερκίδας του Αλεξανδρίου. Εύστοχος και στην δεύτερη. Wilkinson φτάνει στους 4. 70-65 στο συν 5 ο Άρης. 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πλέον. Garner. Oliver σηκώνεται για 3. Άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Αν ο Άρης πλέον ευστοχήσει σε αυτή την επίθεση, θα πάρει και τον πρώτο λόγο. Βλέπω ότι η Πάτρα συνεχίζει την άμυνα της ζώνης. Η ασίστ του Ηλιάδη στον Wilkinson, αλλά τελικά ο Wilkinson κόβεται. Ένα σουτάρι όμως. Και βέβαια το τρίποντο από τα 9-10 μέτρα του Σεραπίνας, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ από τον Μπόζοβιτς. Στην προηγουμένη περίπτωση ο Απόλλων έχασε μια σπουδαία ευκαιρία να πάρει την κατοχή της μπάλας. Ξαναβλέπουμε τι έγινε. Το κόψιμο είναι από τον Μπόζοβιτς πάνω στον Wilkinson. Καθαρό. Ο Καλαϊτζής έβγαλε την μπάλα στον Σεραπίνας, ο οποίος ήταν αναγκασμένος να σουτάρει από πολύ μακριά. Η μπάλα βρήκε στο Στεφάνι, ανανεώθηκε και τελικά πήρε την κατοχή της μπάλας από πλάγια ο Σεραπίνας, ο οποίος εκτελεί και βολές. Ευστοχή και στις 2, 72-65 στα 47 δευτερόλεπτα για την λήξη. Και τώρα δεν ξέρω αν πλέον η Πάτρα θα πάει σε τρίποντο. Περιέργως βλέπουμε να πηγαίνει σε αργή επίθεση και τελικά το φάουλ του Ηλιάδη πάνω στον Πετρόπουλο. 33 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν από τη λήξη. Ο Πετρόπουλος έχει δικαίωμα για πολλές. Θα περίμενα πάντως να σουτάρουν πολύ γρήγορα τρίποντο οι παίκτες του Μπούριτς. Νομίζω ότι δεν είναι απόλυτο. Πολλές φορές μπορεί να φαντάζει ότι ένα τρίποντο θα δώσει τη διαφορά, θα μειώσει τη διαφορά, αλλά νομίζω ότι η καλύτερη λύση ήταν αυτή που έκανε ο Πετρόπουλος. Να φτάσει σε ένα εύκολο καλάθι και να πιέσουν όσο το δυνατόν γρήγορα. Ο Πετρόπουλος στα 33 δεύτερα ευστοχή σε βολές. 72-67. Αν έχουν κεντράρει κάποιον παίκτη για ελεύθερες βολές. Ο Μάσεϊ, βέβαια. Όπως ακριβώς γίνεται. Είναι μεγάλη περίπτωση. Ο Μάσεϊ δείχνει να έχει χτυπήσει κιόλας. Παρ' όλα αυτά δίνει το χέρι στον συμπατριώτη τον Chris Garner που του έκανε το φάουλ. Ίσως ο Άρης να έπρεπε να επιλέξει να πάει μπάλα σε κάποιον άλλον παίκτη. Φίξε τον Μάση που έχει μηδέν στις 4 φορές μέχρι τώρα. Πιστεύω και αυτός ήταν ο λόγος που πήγαν σε γρήγορο φάουλ πάνω στον. Στα 32 δευτερόλεπτα, ένα δευτερόλεπτο κύλησε ουσιαστικά. Ο Μάση η αστοχή στην πρώτη. Βέβαια. Σεραπίνας, Wilkinson, Ηλιάδης και Καλαϊτζής ήταν οι διαδεικμένες επιλογές. Ο Μάση ευστοχή στην δεύτερη, 73-67. Πετρόπουλος τρέχει τώρα και πηγαίνει στο τρίποντο. Άστοχο, βέβαια κρεμάθηκε και ο Μπόζοβιτς από το καλάθι του Άρη. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μετρούσε το καλάθι. Αφού κούνησε το Στεφάνι ο Μπόζοβιτς. Υπάρχει μάλιστα και φάουλ του Ιδίου. Ξαναβλέπουμε εδώ τι έγινε. Το φάουλ πάνω στον Mike Wilkinson. Στα 24 δευτερόλεπτα πλέον ο Wilkinson έχει πολλές. Είναι αυτό που λέμε άλλο γρήγορη και άλλο βιαστική επίθεση. Ο Πετρόπουλος τώρα έκανε μια βιαστική επίθεση. Ο Wilkinson στο μεταξύ χάνει την βολή. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Είναι απίστευτο. Ο Άρης είναι, έχει 9 στις 25 βολές, ποσοστό 36%. Στάρσερι σηκώνεται για 3, θα αστοχίσει και αυτός. Ο Απόλλων όχι ότι δεν είχε ευκαιρίες. Πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα αυτή τη στιγμή. Απλά δεν τις εκμεταλλεύεται. Το φάουλ είναι πάνω στο Σεραπίνας. Έχει πίεση δύο βολές μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Αν συνεχίσει, αν ευστοχίσει και στις 2, πλέον απομένουν 7 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Με τον κόσμο της κερκίδας να ζητάει νίκη του Παναθηναϊκού την επόμενη εβδομάδα. Λογικά έχει τελειώσει το παιχνίδι τώρα. Αν και το επόμενο παιχνίδι είναι μεσοβδόματα. Και εκείνο προέχει. Ο Σεραπίνας αστοχή και αυτός εδώ.
Δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό. Είναι 9 στις 26, ποσοστό 35%. Ο Άρης ασφαλώς και είναι κουρασμένος, Σεραπίνος Αστοχίδης στη δεύτερη. Ασφαλώς και είναι καταβεβλημένος από τις ιώσεις που χτύπησαν τους παίκτες του. Αλλά και το ποσοστό, αν μη τι άλλο, είναι εξωπερίεργο. Με το άσχημο τρίποντο του Γκάρνερ πάντως ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Το τελικό σκορ είναι 73-67 και η καθιερωμένη χειραψία μεταξύ των προπονητών. Ένα τελικό σχόλιο από τον Στράτο Κουκλεκίδη. Σίγουρα ο Άρης κέρδισε στα σημεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Η ομάδα της Πάτρας μπόρεσε και άντεξε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Με μια ζώνη η οποία έβγαλε έξω από το ρυθμό την ομάδα του Άρη. Αλλά από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο βάθος του πάγκου και οι πολλές αναλυτικές λύσεις νομίζω είναι αυτές που δώσαν την νίκη στον Άρη. Το καθιερωμένο στο από τους παίκτες του Άρη θα ακολουθήσει υπό τον ήχο των χειροκροτημάτων από τους φιλάθλους της ομάδας. Το τελικό σκορ είναι 73-67. Ο Άρης παραμένει δεύτερος μόνος στην βαθμολογία της Α1. Φτάνει στις 11 νίκες στους 13 πρώτες αγωνιστικές. Κλείνει το πρώτο γύρο με τις 11 νίκες. Και βέβαια δικαιούται να κοιτάζει ακόμη ψηλότερα, να είναι αισιόδοξος. Σε αυτό το σημείο και ενώ εσείς βλέπετε τα συγκεντρωτικά στατιστικά του αγώνα, εμείς να ευχαριστήσουμε τον Στράτο Κουλεκίδη που ήταν μαζί μας στο σχόλιο του παιχνιδιού. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια από όλους όσοι εργάστηκαν για τη μετάδοση του απόψινου αγώνα και τον Γιάννη Νάτου που ήταν στην περιγραφή, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.